όλους ευχαριστούμε που ήρθατε στη συνέντευξη τύπου του βουλευτή Κοζάνη από την Ιδρία Κτηνίνη. Ο γραμματέας, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης, ο Τάσος Πολιτίδης, θα σας πει δύο λόγια για τη διαδικασία και θα προχωρήσουμε στη συνέντευξη τύπου. Τάσο. Καλημέρα σας και από μένα. Όπως γνωρίζετε όλοι, μετά την αφαιρέτηση της κυβέρνησης, οδηγούμαστε σε μια σύντομη εκλογική περίοδο με ορόσημο τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Εκλογές που θα κρίνουν το μέλλον και την τύχη της χώρας. Καταλήξαμε σε ένα διέξοδο που ουσιαστικά η κυβέρνηση οδηγήθηκε σε παρέτηση, η πτώση της κυβέρνησης, έτσι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Προσπάθησαν να υλοποιήσουν το σχέδιο της αριστερής παρένθεσης και τα προβλήματα δεν ήταν μόνο εκτός της χώρας αλλά και εντός της χώρας, από τις δυνάμεις οικονομικής ολιγαρχίας Ευρώπης μέχρι και τα εσωτερικά προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε ένα διέξοδο. Αδιέξοδα δεν υπάρχουν στις δημοκρατίες. Η κρίση αυτή τη στιγμή έχει πάει στον ελληνικό λαό και εκεί θα κρυθούν όλα. Περιμένουμε από όλους που έχουν προτάσεις, έχουν σχέδιο για το αύριο της χώρας, να το καταθέσουν στους ίδιους πολίτες, οι οποίοι θα πάρουν και τις τελικές αποφάσεις. Τώρα, αυτό που προβλέπεται αυτή τη στιγμή, έχει ανοίξει ήδη η συζήτηση για τις, όπως ξέρετε, οι εκλογές θα γίνουν με λίστα. Έχει ανοίξει η συζήτηση εντός του κόμματος, η οποία θα ολοκληρωθεί αυτό το Σαββατοκύριακο σε μια πολύ μεγάλη σεμβρία σύσκεψη, στην οποία θα συμμετέχουν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τα μέλη των Ομαρχιακών Επιτροπών από όλη την Ελλάδα. Άρα μιλάμε για ένα πολυάριθμο σώμα, το οποίο θα αποφασίσει και τα επόμενα βήματα. Μέχρι τότε έχουν ανοίξει συζητήσεις ήδη στις οργανώσεις μελών σε πανελλαδικό επίπεδο. Όλη η εβδομάδα αυτή οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης θα μπουν σε ένα διάλογο για όπου θα κατατεθούν προτάσεις και θα τεθούν υπόψη των οργανώσεων υποψηφιότητες ατόμων που θέλουν να στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, όχι αναπληρώνοντας τις απώλειές του. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και στις εκλογές του Ιανουαρίου. Αυτό το εκείνο που είναι το επιζητούμενο είναι ότι μετά το τέλος της διαδικασίας, η οποία σας την περιγράφω με δύο λέξεις, κατατίθονται υποψηφιότητες, αυτές κατεβαίνουν στην Κεντρική Επιτροπή. Την τελική απόφαση συγκρότησης των ψηφοδελτίων βάσει καταστατικού την έχει η Κεντρική Επιτροπή. Οι προτάσεις που θα κατέβουν από τις νομαρχιακές, οι οποίες θα επεξεργαστούν τις υποψηφιότητες, θα τεθούν στην κρίση της Κεντρικής Επιτροπής και η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να επέμβει μόνο στο 30% των αποφάσεων της νομαρχιακής. Άρα λοιπόν το μεγαλύτερο μέρος του ψηφοδελτίου θα συγκροτηθεί με τις διαδικασίες τις εσωτερικές σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, όσο αφορά εμάς και όσο μας αναλογεί. Αφού λοιπόν ολοκληρωθούν οι προτάσεις προς την Κεντρική Επιτροπή, θα επιστρέψουν ένας αριθμός ονομάτων, τα οποία θα κριθούν από τις διαδικασίες της νομαρχιακής, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και η τελική λίστα θα κατέβει στην Κεντρική Επιτροπή. Ωστόσο, η συγκρότηση των ψηφοδελτίων βάσης καταστατικού είναι στην αρμοδιότητα της Κεντρικής Επιτροπής, όποια και αν είναι αυτή η λίστα. Και τελειώνω λέγοντας το εξής. Αυτή τη στιγμή και στη διαδικασία και στη συζήτηση που θα γίνει εντός του κόμματος, αλλά και η τελική λίστα που θα προκύψει για αυτές τις εκλογές, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλουμε για το αύριο, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι ανοιχτός στην κοινωνία και στις διαδικασίες της κοινωνίας, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει ανοιχτά ψηφοδέλτια και ανοιχτές διαδικασίες συζήτησης και διαλόγου με την κοινωνία. Πράγματα που θα συζητηθούν, όπως ξέρετε, αμέσως μετά τις εκλογές. Πολύ σύντομα θα οδηγηθούμε στο συνέδριο του κόμματος, όπου εκεί πέρα θα αποσαφινιστούν μια σειρά από ζητήματα και στρατηγικά αλλά και ζητήματα πολιτικής τακτικής. Ευχαριστώ από μένα. Η νέα διακυβέρνηση της χώρας, μετά από ένα εξάμηνο διάστημα διακυβέρνησης, έφτασε σε μια κρίσιμη καμπή. Αυτή η καμπή καθορίζεται από δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η ολοκλήρωση της Δανειακής Σύμβασης. Το δεύτερο είναι η απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που στήριζε μέχρι σήμερα την κυβέρνησή μας. Πιστεύουμε ακριβώς για αυτούς τους δύο λόγους, του οποίους θα προσπαθήσω συνέχεια να σας πω πέντε πράγματα και να μην αντιθέσω τις ερωτήσεις σας και για ό,τι άλλο νομίζετε ότι θα έπρεπε να σας ζητήσουμε. Πιστεύουμε πως το δημοκρατικά ορθό, αυτό που ταιριάζει με την κουλτούρα, τις ιδέες και τις αξίες της δικής μας αριστεράς και της δικής μας κυβέρνησης, είναι η αναβάθμιση αυτής της πολιτικής πλειοψηφίας
μέσα από τις εκλογές. Η διαπραγμάτευση λοιπόν. Η διαπραγμάτευση ολοκληρώθηκε μέσα από μια γενικευμένη σύγκρουση. Θα μπορούσαμε να πούμε με θεούς και δαίμονες. Πιο συγκεκριμένα μπορώ να το κάνω πιο απλό, να πω ότι ήταν το μεγάλο κεφάλαιο, η τραπεζική όμιλη, η ευρωπαϊκή και η ντόπια ολιγαρχία, οι οποίοι με επιμονή και επιμονή προσπαθούσαν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμά τους, το οποίο ουσιαστικά προέβλεπε την αριστερή παρένθεση. Γνωρίζανε και ξέρανε πως οι προηγούμενες μηδενικές κυβερνήσεις ήταν αδύνατο να σταθούν κάτω από, από τη λαϊκή πίεση και, και τις απαιτήσεις του λαϊκού παραγόντα, πως ξέρανε πως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι μια δύναμη αλλαγής για την Ελλάδα, αλλά όχι ελέγξιμη από αυτούς και όχι στις δικές τους προοπτικές. Θέλανε λοιπόν και με εργαλείο τον οικονομικό στραγγαλισμό να μας οδηγήσουν εκτός ευρώ με μνημόνιο. Αυτή ήταν η στρατηγική τους επιλογή. Αυτό προσπάθησαν να κάνουν αυτό το εξάμεινο. Σε αυτό αντισταθήκαμε εμείς στεναρά. Κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν. Φτάσαμε στα όρια μας, στα όρια της στη χώρα, μέχρι capital control. Δεχτήκαμε στην προσπάθειά μας να αλλάξουμε τους όρους και τους σχετισμούς. Είναι γεγονός πως πετύχαμε δύο πράγματα και δεν πετύχαμε ένα. Τα δύο πράγματα που πετύχαμε είναι πως ανοίξαμε μια μεγάλη ρογμή στην Ευρώπη όσον αφορά το ελληνικό ζήτημα και το ελληνικό χρέος. Η Ευρώπη δεν είναι μπορεί να κέρδισε μια πύρια νίκη, αλλά είναι σίγουρο ότι δεν θα είναι πια αυτή που ήταν. Η Ευρώπη υποχρεούται να αλλάξει επί των προοδευτικότερων και ο μοχλός αυτής της αλλαγής, το μικρόβιο αυτής της αλλαγής είναι, και το λέω με περηφάνεια αυτό, είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, αυτής της μικρής χώρας. Το δεύτερο που νομίζουμε ότι πετύχαμε είναι ότι πετύχαμε την δυνατότητα αναδιάφρωσης του χρέους στη λογική του κουρέματος, λένε κάποιοι, στη λογική της επιμήκυσης από τόκος. Τέλος πάντων, σημασία έχει το ότι ο κόμπος που λέγεται δημόσιο χρέος θα αναδιαρθρωθεί ευνοϊκά για τα ελληνικά συμφέροντα, προγραμματισμένα και με ορίζοντα πολύ κοντινό, δηλαδή τον Οκτώβριο. Ο Οκτώβριος σε αυτό το ζήτημα θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, διότι θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν συμμετέχει σε αυτή την ελληνική σύμβαση, είναι εκτός, τον όρο που έβαλε για να συμμετέχει είναι η διαγραφή μεγάλου κομματιού του χρέους. Αυτό δεν λέμε ότι θα κερδίσουμε ακριβώς αυτό που θέλουμε, θα κάνουμε όμως τα πάντα. Βάσιμα υπολογίζουμε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε αυτή την επιτυχία. Το κομμάτι όμως το οποίο είναι αρκετά μακριά από τις, και πρέπει να δηλώσω ευθύς στις αρχές αυτό, το δηλώσει εξάλλου και ο Πρωθυπουργός της χώρας, είναι αρκετά μακριά από το πρόγραμμά μας, είναι το δημοσιονομικό κομμάτι της σύμβασης, το οποίο όντως δεν είναι στην προοπτική που θα θέλαμε, δεν είναι σε αυτό που έχουμε προεκλογικά εξαγγείλει, είναι μια μετατόπιση υποχρεωτική και αναγκαστική, θα εξηγήσω συνέχεια γιατί, είναι μια μετατόπιση για μας. Και αυτό ακριβώς το γεγονός, το ότι έχουμε μια δανειακή σύμβαση που εμείς πιστεύουμε βέβαια το ότι βάζει τους όρους και τους κανόνες για μια τρίχρονη οικονομική δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε στο εσωτερικό πλέον της χώρας όλα αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί και είναι στη φιλοσοφία του προγράμματός μας για την ανασυγκρότηση του κράτους και της οικονομίας. Αυτή είναι η πραγματική κρεμότητα που έπεται. Πιστεύουμε ότι η Δανειακή Σύμβαση μας αφήνει ανοιχτό το παράθυρο, διότι έχει πάρει από πάνω μας πάρα πολλά οικονομικά βάρη τα οποία ήμασταν υποχρεωμένοι μέχρι σήμερα να τα σμπρώχνουμε προς αυτή την κατεύθυνση και να μην πέφτουν στην ελληνική οικονομία και στην ανασυγκρότηση της χώρας. Το δεύτερο που θέλουμε να πει στην κρίση του ελληνικού λαού είναι το γεγονός ότι έχουμε απολέσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Από το εσωτερικό μας αναδείχθηκε ένα κομμάτι ως μη όφιλε, κατά τη δική μας άποψη, να διαφοροποιηθεί πριν λίγες μέρες. Αυτό έγινε ενώ η συλλογικότητα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και η συλλογικότητα που λέγεται την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προχωρούσε όλες τις ενέργειές της βάσει του συγκεκριμένου σχεδίου, το οποίο είχε χαραχτεί από τα συλλογικά όργανα και της κοινοβουλευτικής ομάδας αλλά και του κόμματός μας
το προηγούμενο διάστημα, δεν έγινε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο σε επίπεδο στρατηγικής εννοώ και σε επίπεδο στρατηγικού πλαισίου από αυτά που είχαμε συλλογικά αποφασίσει. Το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να πετύχουμε όλα αυτά που θέλαμε, γιατί ακριβώς ο σχετισμός των δυνάμεων είναι συντριπτικά σε βάρος μας, δεν σημαίνει πως εμείς αλλάζουμε. Δεν σημαίνει πως εμείς ξαφνικά γίναμε κάτι άλλο. Δεν σημαίνει πως εμείς ταυτιζόμαστε με τις κυβερνήσεις των μνημονίων. Εμείς ήμασταν και είμαστε μια δύναμη αλλαγής, ήμασταν και είμαστε μια δύναμη ανατροπής, είμαστε όμως και ήμασταν και είμαστε και μια δύναμη ευθύνης. Είμαστε η πολιτική δύναμη η οποία θα κρατήσει και κράτησε τη χώρα εντός ευρώ, είμαστε η πολιτική δύναμη η οποία θα αλλάξει τη χώρα όπως θα αλλάξει και την Ευρώπη. Δεν θα σας πω τι ακριβώς μας ενδιαφέρει όμως.